πάντα. Μπορεί να ξανανοίξει. Πάμε. Ανδρέας Κοντόπουλος μιλάει για τη σχέση του με την Τζένι Θεωνά. Πώς γνωρίστηκαν, τι έπαθε όταν την είδε, κάτι έπαθε όταν την είδε. Και σχετικά με την. Θα χρησιμοποιήσουν τη σχέση του, τι θα κάνουν τελικά αυτοί οι δύο. Ωραίο ζευγάρι. Ωραίο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θεούλη μου. Κέρδισε. Στην Τζένι, στο χαρακτήρα τη. Σε κέρδισε. Το ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, δηλαδή πέρα από την. Απαράμιλη ομορφιά που διαθέτει, ας πούμε, που αυτό είναι προφανές, αλλά είναι η προσωπικότητά της, δηλαδή, που είναι πολύ ισχυρή και δεν ξεχνώ ποτέ πώς ήταν όταν τη γνώρισα σε γυρίσματα πάλι, στη Λούφα και Παραλλαγή, που την είδα και στα γυρίσματα, ας πούμε, και έπαθα την πλάκα μου. Έκανες εσύ την πρώτη κίνηση. Ναι, φυσικά. Παραδοσιακός δηλαδή, έτσι. Αλίμονα, εντάξει, αυτά τα πράγματα. Πόσο καιρό μετράει η σχέση σας? Είμαστε 2 χρόνια και κάποιους μήνες. Είναι ευκολότερο τώρα που είσαι στην ίδια δουλειά με την Τζένι, που κάνετε το ίδιο επάγγελμα? Σίγουρα, σίγουρα, από όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Και ότι μπορούμε να συζητάμε, δηλαδή, έρχομαι, γυρίζω εγώ από την πρόβα, ας πούμε, η Τζένι με τα γυρίσματά της κτλ. Τα συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Υπάρχει σχέδιο για επισημοποίηση κάποια σχέση και δεν το γνωρίζουμε εμείς, ή όχι? Όχι. Θέλω να μην σου μιλάει στα γερμανικά. Αν μιλάει γερμανικά, αυτό. Ναι, ναι, μιλούσε. Ειδικά μια περίοδο στις αρχές, όταν κάνανε τα πρώτα γυρίσματα, έκανε πολλές πρόβες στα γερμανικά, ας πούμε, και μας είχε ταράξει. Γλυκίδα το παιδί. Κλασάτος, γενικό. Τι να πεις για το παιδί πολύ αυτό. Πολύ ωραίο. Μπορείς να πεις κάτι κακό για το παιδί αυτό? Είναι πολύ της το μουστάκι. Πάρα πολύ. Το ψηφίζω στο πιο ωραίο ζευγάρι. Το μουστάκι. Όχι αυτού σου δύο. Το Κοντόπουλο μου με τη Θεωνά. Πολύ ωραίο. Η Χριστίνα, εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά, η Γεωργίου Δικιά. 3 ώρες. Η Χριστίνα, παιδιά, από το μεσημέρι κάθεται και τις ερωτήσεις που θα κάνει το βράδυ. Καθόταν στο γραφείο χθες και έκανε. Και τη λέω γιατί δεν ξέρω. Βλέπει είναι πολλά μικρόφωνα και οι άλλοι δεν προλαβαίνουν να ρωτήσουν τίποτα. Εντάξει, μωρέ. Μα πολλοί λένε Χριστίνα, αφαινόμαστε πάνω σου, α πούμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν,